πω ότι θα μπω και στο μαγαζί του συνεταίρος. Μα τώρα πια δεν χρειάζεται, αλλού είναι πια η μπάζα. Αχ, κύριε μου, άντρες είσαστε, αλλά εμείς οι γυναίκες έχουμε το θηλυκό μυαλό. Θα του δώσω μερικά λεφτά, γιατί διαφορετικά θα υποψιαστεί. Και ύστερα μπορεί να έχει κι άλλες αντιπροσωπείες που δεν ξέρει την αξία τους. Σωστά. Με μερικά χιλιάρικα θα τον έχουμε του χεριού μας. Έκτακτα. Ύστερα όταν δούμε ψωμί το πετάμε έξω και όταν θέλουμε. Θα είσαι εμάς χρεωμένος ως το λαιμό. Ω, κυρία μου, είστε μεγαλοφυΐα. Μαντάμ, μαντάμ, παρντό, είστε μια γυναίκα της Σαυρός. Πού είναι ο Θανάσης? Έφυγε. Έφυγε, πού έφυγε, πώς έφυγε? Τι έπαθες, κορίτσι μου, τρελάθηκες? Ωραία, εγώ δεν τρελάθηκα, άλλοι τρελάθηκαν. Λέγε γρήγορα, πού πήγε? Πού πήγε, στο γραφείο του κυρίου Φόντα πήγε. Α, τον Άξι μου, πρόλαβε κιόλας. Άτιμος ο Θανάσης, για πρόσεχε τα λόγια σου. Ωραία, ποιος Θανάσης βρε κουτομόγια, μήπως πήγε να υπογράψει? Ναι, πού το ξέρεις? Να υπογράψει. Ναι. Ωραία, εγώ που το ξέρω, άσε με εμένα, θα σου εξηγήσω, αλλά της FBI με παίρνει. Έλα, Παναγίτσα, με μουρλή μπλέξαμε. Ήρθα, παιδιά, απάνω στην ώρα, αστεία λέγατε. Απάλι εσύ, τι θα γίνει δηλαδή με σένα? Το πας φρύ-φρύ επειδή κυρίνει φίλη μου. Να σε προσλάβω με το ζόρι, πάρ' το χαμπάρι, κοπέλα μου. Τα ρουσφέτια τέλος. Στάξε, βρε Θανάση, να σου εξηγήσω. Τι να μου εξηγήσει, δρε Παντελή. Έχω δει κολιτσίβες, αδερφέ μου, αλλά σαν κι αυτή εδώ. Κύριε Τρίκορφε. Δεν σε θέλουμε, κοπέλα μου. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Το κατάστημα δεν αντέχει. Βρε Θανάση, δεν αφήνεις τέλος πάντων τις τρίχες. Τρίχες, τι τρίχες? Τρίχες, βέβαια. Να σου γνωρίσω την κυρία Μάργαρετ Κοράκη. Μάργαρετ Κοράκη. Ναι, είναι η χείρα από την Αίγυπτο. Α, η χείρα από την Αίγυπτο. Χαίρομαι πολύ, κυρία μου. Ποια είναι? Α! Ακούστε, κυρία Θανάση. Ύστερα από όσα μου είπατε, είχα αποφασίσει να μην συνεταιριστούμε. Μα τι λέτε, μαντάμ, και εγώ στη θέση σας το ίδιο θα έκανα. Όχι, Φόντα μου, το σωστό, ναι. Να λέμε δηλαδή, Ναι, ο Παντελής όμως μου εξήγησε την κατάσταση. Ναι, δηλαδή ότι περνάς μια προσωρινή κρίση και ότι θα φτιάξουν τα πράγματα. Ναι, που δεν το βλέπω δηλαδή. Σκάσε, θα φτιάξουν. Γι' αυτό απεφάσισα να σας δώσω μερικά λεπτά, να το κουνήσετε λιγάκι. Λεφτά τι λεφτά, αληθινά. Μα φυσικά. Και αν πάει καλά η δουλειά, τότε κάνουμε και τα οριστικά συμβόλαια. Συμβόλαια. Ορίστε, 100 χιλιάρικα. Δικά μου. Δικά σας. Αληθινά είναι, παιδιά. Θανάση!